Είμαι καπνιστής εδώ και 20 χρόνια και το τσιγάρο είναι κάτι που με χαλαρώνει και κάτι που ναι. με κάνει να σκέφτομαι καλύτερα. Ωραία. Άκου τι λέει ο άλλος. Άκου τι λέει. Ωραία, κάτσε και σκέψεις σπίτι σου, στο χάσου. Πήγες στο μπαλκόνι και πάφα πούφα. Τι μας νοιάζει εμάς. Συγγνώμη. Σωστό, εκεί που θα πιέστο, πάω να φάω πρέπει να εισπνεύσω τον καπνό σου. Α, πιούμε ένα τσιγάρο, πιέστο. Ρε παιδί μου, είπαμε και τα μαγαζιά στηρίζουμε. Αλλά πρέπει ούτε ο νόμος τώρα να γίνει προς την κατεύθυνση των καταστηματαρχών και των καπνιστών. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία στη ζωή. Έτσι. Ισορροπία. Δεν είναι όλα μαύρο άσπρο. Μέτρο. Μέτρο. Πάν μέτρον άριστον. Και παρακάτω. Το Σεπτέμβριο το νέο Volkswagen App. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τι γίνεται άραγε. Και πάμε να κάνουμε και μια. Πάλι τσιγάρο! Άλλο ένα σχόλιο σχετικά με το κάμπτισμα και τον κύριο Δημόπουλο ή όποιον άλλον υπουργό. Ναι, όχι, ο κύριος Δημόπουλος είναι. Εδώ τον έχω, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας είναι ο κύριος Δημόπουλος που σκέφτεται τις τροποποιήσεις αυτές, τις οποίες αναλυτικά αναφέραμε για το κάμπτισμα ξαναμπαίνει στη ζωή μας. Και τι λέει εκεί. Λέει αυτό, ότι λέει. Άλλη μια άποψη. Ναι, άλλη άποψη για την άρση του μέτρου κατά του καπνίσματος.